Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο 47ο Τεύχο. Αν δεν κάνω λάθο, τουλάχιστον τη συλλογή σε μαγικά Εγγραφημένα παραμύθια. Κινώντα αυτό, έχουμε πάλι ένα πιο σύγχρονο παραμύθι. Τι είναι, το ψάχνοντα την Ντόρι ήταν πιο σύγχρονο. Οκ, okay, ωραίο, εντάξει, δεν συγκρίνεται σίγουρα με τον νέμο. Γενικά, το ψάχνοντα τον έμο ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο παλιό κι αυτά. Και αυτό έχει την πλάκα του. Τα δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Αλλά θυμάμαι εκεί και, και καλά με τα φαλενικά και που ήταν μικρή και με του γονεί τη και αυτά που και αυτά. Ήταν ωραίο και μου αρέσει που έχουμε και την Τόρη σε φιγούρα και θα την έχουμε δίπλα στον Νέμο. Γιατί είναι ωραίε φιγούρε γενικά και τα ψάρια αυτά και από τι μεγάλε, από τι πολύ μεγάλε φιγούρε συλλογή και βαριέ και αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ήταν σα δείξω και Bismarck σήμερα. Αλλά είχαμε ένα ποδιά με το τεύχο σε, σε ένα πυράκι και εκεί που ήταν τα γραναζάκια και αυτά έγινε λάθο. Και θα πρέπει τώρα να ξαναπάρω το τέφο να το βρω. Αυτά γιατί από την καταστάση και τέτοια δεν παίζει. Οπότε θα αρχίσουμε να το δούμε. Είναι το μόνο που θα δούμε αυτό το εδώ σήμερα. Γιατί κάτι άλλο δεν βρήκα επίση το σκαραβέο και αυτά. Οπότε θα δούμε μόνο αυτό για σήμερα. Δυστυχώ φαντάζομαι μέχρι το απόγευμα θα το δείτε. Η Ντόρι είναι ένα ψάρι μπλε τάγκ. Λου τάγκ λένε αυτό το είδου. Η Ντόρι και αυτά. Το πώ ε, χάθηκε. Άνε ναι, μετά μα δείχνει εδώ το πώ βρήκε τον ε, Νέμο και αυτά με τον ε, μπαμπά του, με τον Μάρλιν. Η Ντόρι έχει αναλαμπεί για ε, του και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω το σχεδιασμό τη πόσο μου άρεσε. Ειδικά εδώ, γιατί είναι 3D animation, αλλά τα 3D animation δεν μπαίνουν έτσι ακριβώ ατόφια. Ε, εδώ πάντα είναι 2D. Εδώ η φάση σχετικά. Ο σχεδιασμό του στο, στολίδι στο, στο, στο του Moro Bay. Είναι, τι θυμάμαι αυτό. στολίδι του Moro Εδώ είναι το χταπόδι και αυτά. Η έρευνα ξεκινάει του γονεί τη έψαχνα να βρει, νομίζω. Ε, Τριγυρνώντα στο Ινστιτούτο, η Ντόρι συναντάει τυχαία κάποια που λέει ότι θυμάται είναι η Μοίρα. Η Μόιρα. Μόιρα νομίζω να έλεγε, όχι η Μοίρα. Ε, νομίζω τουλάχιστον. Η Μπέκη, ο Μάρλιν και ο Νέμο. Ε, αυτό είναι καλά, η Μπέκκι, ε, Εντάξει, τι γέλιο. Τι γέλιο και γίνει με την Μπέκη αυτά. Μόλι μπαίνουν στο Ινστιτούτο, ο Μάρλιν έχει κάτσε ρε, μα πήγε κατευθείαν εδώ. Ο Μάρλιν είναι ψυχόνι, ο Νέμο και η Ντόρι και αυτά. Α, εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. μα πιο μετά, αυτοί, και η Ντόρι την κοπανάει, φεύγει. Ναι, και εδώ που είχε όπου φτιάχναν τα μονοπάτια για να βρει τον δρόμο με τα κοσίλια όπου τη λέγανε από μικρή. Αν χάνε τα κοσίλια και αυτά, έλα ρε φίλε. Ένα μονοπάτι από κοσίλια. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, τώρα που το θυμάμαι, ναι. Σίγουρα το νέο ναι, ήταν καλύτερο. Αλλά και εδώ με το ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Μπέιλι, εδώ στο τέλο την κάφα είχαν κάνει κάτι με ένα φορτηγό. Θυμάμαι κάτι αυτά και βγήκαν όλοι έξω. Κάτι και περίεργα, θυμάμαι. Τώρα όμω, ναι, οι αρχίζουν να μια αγκαλιάζονται. Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, καλά, εδώ έχει ο κακό χαμό. Εντάξει, οδηγούσε και το φταπό. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, όχι, ο όχι, το θυμάμαι. Καλύτερα, ήταν ωραίο. Η Μπέκη, ο Χάνκ πιάνει το τιμόνι. Όλοι επιστρέφουν στον ωκεανό. Έλα, ρε φίλε. Και όλοι ελευθερώθηκαν εκεί με τι ε, του. Πάμε, εντάξει, για καλό έγινε. Μου έλα γι' αυτά, ωραίο, ωραίο. Ωραίο τώρα το θυμάμαι λίγο καλύτερα. Θυμάμαι ότι δεν μου έχει κάνει τόσο. Εντάξει, να πει τον νέο το πρώτη φορά το είδαμε όταν ήμασταν και πάρα πολύ μικροί. Οπότε σίγουρα μα έκανα, αλλά είναι ο Νέμο έγινε από τα σχεδόν κλασικά τη Disney. Αν, αν, όχι από τα κλασικά κλασικά, ή με περνώντα τα χρόνια εδώ πάνω, θα γίνει και από τα κλασικά κλασικά ο Νέμο, πιστεύω. Εδώ, δεν ξέρω τόσο. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω όμω και λίγο τη φιγούρα, γιατί τη φιγούρα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε που την έχουμε και θα κάτσει δίπλα στο Νέμο έτσι μεγάλη και αυτά. Θέλω όμω να την ανοίξω λίγο προσεκτικά, γιατί μέχρι να έρθει η ώρα να μπουν κάπου, αν ποτέ αυτή η ώρα, δυστυχώ θα μένουν μέσα εδώ. Στο μπλιστεράκι τους και όλες που είδα Ήταν λίγο έτσι, λίγο στραβά Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει εδώ μέσα Δεν μου άρεσε πολύ το κόλλημα τους Γιατί τώρα εδώ κάτι βλέπω Αυτό εδώ που φαίνεται Ίσως κόλλα τώρα ή κάτι τέτοιο Και μέσα φαίνεται κάτι ναι, Λογικά έχει πέσει και... Δηλαδή κάτι βλέπω σαν να γυαλίζει σε να σημίζει κάτι. Δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά είναι μικρόλε που φαίνονται και αυτά και έχει λίγο κενό αφού δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, αν το στήσει κάποιο έτσι, είναι μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Και μεγάλη από τι μεγάλε φιγούρε τη ε, συλλογή. Έχουμε και εδώ ένα κοράλι πανεμόνι, ό,τι είναι τέλο πάντων ε, αυτό. Σαν ε, κοράλι εδώ και αυτά. Να είναι και είναι η Ντόρι. Μεγάλη φιγούρα σίγουρα και δίπλα-δίπλα με τον έμα θα κάτσει πάρα πολύ καλά. Να εντάξει, τώρα δεν έχει ένα μικρό θεματάκι στη βαφή αλλά αυτή η μεριά τουλάχιστον που έχει εδώ το κοράλι και αυτή που είδα εγώ στο περίπτωρο φάνηκε κομπλέ. Είχαν λίγο θεματάκια, εντάξει, επειδή είναι και λίγο μεγάλη και λίγο στα μάτια και αυτά. Εμένα το πρόσωπο με να είναι κομπλέ τα μάτια, να φαίνονται έτσι ωραία. Και είναι αρκετά καλό, όσο πιο μεγάλε, εντάξει, τόσο πιο καλό σχεδιασμό του και βγαίνει πιο εύκολα το όλο βάψιμο. Ό, για αυτού που βάφουν τέλο πάνω τι φιγούρε, μαζική παραγωγή είναι και αυτά, αλλά οκ. Okay, έχει ένα σχετικό προσεγμένο βάψιμο και αυτά, το έχει. Από τι ωραίε φιγούρες τη συλλογή, ναι. Από τι top δηλαδή, γιατί είναι έτσι και μεγάλε και είναι και η Ντόρι, ρε φίλε. Είναι η Ντόρι. Ωραία, ωραία. Ε, ωραία φίγουρα. Θέλω να ακούσουμε όμω και το πρώτο κομματάκι λίγο εδώ του παραμυθιού μα. Ψάχνοντα την Ντόρι. Η Ντόρι είναι ένα ψάρι μπλε τάγκ. Και όταν ήταν μικρή, ζούσε με τη μαμά και τον μπαμπά σε ένα πολύχρωμο κοράλι στο βυθό τη θάλασσα. Τη άρεσε τόσο πολύ να παίζει με τα κοχύλια αλλά η Ντόρι είναι υπερβολικά ξεχασιάρα. Ξεχνάει ακόμα και πράγματα που έγιναν πριν από ένα λεπτό. Μια μέρα χάθηκε. Αμέσω άρχισε να ψάχνει τη μαμά και τον μπαμπά τη. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο ξέχναγε. Και στο τέλο δεν μπορούσε καν να θυμηθεί ότι είχε χαθεί και πω ήθελε να επιστρέψει σπίτι. Mm -hmm. ε, ναι, 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 ναι. Ξεκινούσε και αυτό συγκινητικά έτσι ωραία. Και όλη φάση εδώ με τα κοσχίλια και αυτά και στο τέλο. Όπου οι γονεί με τα χρόνια βάζαν τα κοσχίλια ότι κάποια στιγμή θα θυμηθεί. Όχι, ήταν ωραίο και βαθύ. Ε, άκυρο. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Αυτά που έλεγα στην αρχή, τα OK και αυτά. Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το θυμάμαι. Και είχε και αυτό και το ανάλογο βάθο του, σαν ταινία και τη συγκίνησή του και αυτά. Όχι, ήταν πάρα πολύ κομπλέ. Ό,τι είχα ζουμάρει, είπα πριν, τα ανακαλό. Αυτά. Το βλέπετε και εσεί, όπω είπα. Δυστυχώ είναι το μόνο βίντεο που θα δούμε για σήμερα από του λογέ. Γιατί δεν βρήκα κάτι άλλο και με τον Bismarck είχαμε αναποδιέ. Τώρα, ό,τι βρω αύριο θα μείνει λογικά για Σάββατο. Αυτά το βλέπετε και εσείς μου γράφετε κάτω στο σχόλιο όπως σας φάνηκε Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές Όπου βλέπουμε συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί Κάντε ένα subscribe στο κανάλι Μέχρι την επόμενη φορά καλή συνέχεια από μας και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.